public school θέματα και συγκεκριμένα εδώ ένα θέμα από τις εξετάσεις πάνω στους μηγατικούς αριθμούς των μαθηματικών κατεύθυνσης του 2007, επαναληπτικές. Διαβάζω ως μαθητής προσεκτικά. Δίνονται οι μηγατικοί αριθμοί Z1 ίσον με α και β i και Z2 ίσον 2 μείον Z1 συζυγές προς 2 και Z1, όπου α και β είναι πραγματικοί αριθμοί. Τι λέω στον εαυτό μου? Διαβάζω προσεκτικά και ξεκαθαρίζω το κάθε τι είναι. Προσέξτε, το ξεκαθαρίζω για να το έχω πάντα, έτσι όταν χρειαστεί πρόχειρο, εύκαιρο στη σκέψη μου. Έγραψα Z1, αυτό Z2 τη σχέση, α και β πραγματικοί αριθμοί. Με το β λέει όχι 0. Δίνεται επίσης ότι η διαφορά Z1 μείον Z2 ανήκει στο R. Δηλαδή αρχίζει να μου δίνει αρκετά στοιχεία. Μάλλον κάποια στοιχεία. Και κυρίως τα πρώτα είναι, προσδιορίζει το καθένα τι είναι, αλλά κυρίως η διαφορά Z1 μείον Z2 ανήκει στο R, αυτό μου δίνει κάποιο συμπέρασμα. Δηλαδή, για να είναι πραγματικός, σίγουρα δεν θα πρέπει αυτή η διαφορά να έχει φανταστικό μέρος. Και λέει, πρώτο ερώτημα. Να αποδείξετε ότι η διαφορά Z1 μείον Z2 μας κάνει 1. Ωραία. Μετά λέει να δούμε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων και συνεχίζει. Λοιπόν, εφόσον διαβάσω προσεκτικά την εικόνηση, πάω τώρα και να δω το πρώτο ερώτημα που με ενδιαφέρει. Δηλαδή το πρώτο ερώτημα ουσιαστικά τι είναι? Η πρώτη κίνηση με βάση το δεδομένο ότι Z1 μείον Z2, αυτή εδώ η διαφορά, τι είναι? Ότι είναι πραγματικός αριθμός. Και μου λέει να δείξω ότι Z1 μείον Z2 ίσο με το 1. Οπότε να ξεκινήσω, αν θέλετε, να βάλω μία σειρά και να πω, κοίταξε, εγώ έχω τη διαφορά Z1 μείον Z2. Ωραία. Για να την γράψω εδώ πέρα. Να την γράψω, ο Z1 είναι ο α και β γ, έτσι, μείον Z2. Δηλαδή, μείον το κλάσμα θα έχει πάνω 2 μείον το Z1 συζυγές. Για να μην γράφω πολλά και ταλαιπωρούμε, να δω ποιον το Z1 συζυγές. Εφόσον το Z1 είναι το α και β γ, το Z1 συζυγές τι θα είναι? Θα είναι το α μείον το β γ, δηλαδή το φανταστικό μέρος με μείον. Άρα θα είναι μείον, παρένθεση, α μείον β γ. Προς πόσο? 2 και Z1. Δηλαδή 2 και ο μηγατικός Z1 που θα είναι και α και β γ. Ναι, λοιπόν, καλά λέει ο Βασίλης εδώ. Είδατε πως μου διέφυγε εδώ πέρα. Με παραπλάνησε και ο πίνακας, έτσι. Αλλά ωστόσο, μπορεί να με παραπλανήσει και το μάτι μου. Σωστά. Κατά συνέπεια, προσέχω, είμαι φοβερά προσεκτικός, τι, στο εξής. Να δω το τι έχω, τι μου δίνει. Δηλαδή εδώ πέρα, τι λάθος έκανα. Εδώ ήταν συζύγης, οπότε αυτό θέλει να έχει το μείον. Άρα, μείον β γ. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αλλά χωρίς να γίνεται και άγχος. Παίρνω, κοιτάξτε, όταν αγχώνομαι, κουνιέμαι από τη θέση μου, αποστασιοποιούμε και αλλάζω τη ροή της σκέψης μου. Λοιπόν, ωραία, κάτω σε αυτό. Εδώ κοιτάξτε τώρα, εγώ βασικά, εφόσον μου δίνει ότι αυτός είναι πραγματικός αριθμός, η διαφορά, θα πρέπει να ξεχωρίσω πραγματικό και φανταστικό μέρος, έτσι. Ωστόσο όμως έχει εμφανιστεί αυτό το κλάσμα, το οποίο κλάσμα αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο, τι να το κάνω, να το κάνω να είναι με παρονομαστή πραγματικό αριθμό. Δηλαδή ο παρονομαστής από μηγατικός να γίνει πραγματικός. Δηλαδή με λίγα λόγια τι να κάνω, την κλασική όμορφη ιδιότητα που λέει Z επί Z συζυγές ίσον μέτρο του Z στο τετράγωνο, έτσι. Αυτό είναι. Κλασική πατέντα. Και για πραγματικούς και για μηγατικούς. Κατά συνέπεια, εγώ τι κάνω. Εάν ο παρόμοιος είναι αυτή η παράσταση όλη, εγώ πάω και πολλαπλασιάζω, το κάνω εδώ επί τόπου, τον παρονομαστή με το 2 συν α συν β i. Αυτό είναι ο σύζυγης. Γιατί? Γιατί το 2 συν α που βλέπετε εδώ πέρα είναι το πραγματικό μέρος. Σωστά, παραμένει το ίδιο. Το μείον β i το κάνω συν β i. Έτσι. Και ο αριθμητής εδώ πάνω που είχα, που ξεκινάει από το 2 και τελειώνει εδώ πέρα, θα πολλαπλασιαστεί και αυτός με το 2 συν α
Έτσι, συν ΔΙΤΑΙ. Ωραία. Καλή αυτή η παρέμβαση. Συνεχίζω τώρα με τα λευκά. Κοιτάξτε τώρα, εδώ υπήρχε και ένα σενάριο ότι να τα κάνουμε μόνιμα. Προσέξτε, η διαδικασία να τα κάνω μόνιμα εδώ πέρα ίσως να προκαλέσει πιο μεγάλες τρικυμίες από αυτή, από αυτές που έχουμε. Οπότε, όταν εσύ τον παραμαστεί πέρα το συζυγεί εδώ πέρα, θα το κάνεις πραγματικό, μάλλον είναι πιο, θα λέγα, συμπυκνωμένη διαδικασία, έτσι. Δεν θα απλώσει πολύ η διαδικασία των πράξεων. Οπότε, γράφω α και βι. Ωραία. Εδώ θα γίνει τώρα το μείον που το έχει απ' έξω ούτως ή άλλως, το κλάσμα. Ο παρομασιστά είναι τι, το πραγματικό μέρος, αφού είναι ουσιαστικά μέρος στο τετράγωνο, δηλαδή το 2 και α, το 2 και α το πραγματικό μέρος στο τετράγωνο, συν το β στο τετράγωνο. Ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα, ο αριθμητής τώρα, θα κάνουμε πράξεις. Κοιτάξτε, εδώ αυτή η παράσταση που έχω είναι σαν να έχω 2, έτσι, μείον, και ας το γράψω ίσως και με κόκκινο, 2 εδώ πέρα, μείον α, το πραγματικό, συν βι. Ωραία. Και να το αντιμετωπίσω αυτό ως εξής, ότι να πάρω το 2 μείον α σαν να, μια ποσότητα και να πολλαπλασιάσω με από δεξιά. Δηλαδή, πολλαπλασιάζω το 2 μείον α, το πραγματικό, με το 2 συν α, έτσι. 2 μείον α επί το 2 συν α. Πάει αυτό. Μετά, πολλαπλασιάζω τα φανταστικά μέρη. Βι επί βι, θα μας κάνει έτσι μείον β τετράγωνο, γιατί είναι το άστο τετράγωνο. Πάει και αυτό. Μετά, το φανταστικό μέρος που θα έχω, ποιο θα είναι. Θα είναι συν γι, φανταστικό μέρος. Θα είναι το β επί το 2 μείον α, παρένθεση. Το β επί το 2 μείον α, δηλαδή θα μας κάνει 2 β μείον α β, σωστά. Και τι μετά, το β επί το 2 συν α. Δηλαδή και 2 β, έτσι, συν αβ. Προσέξτε, είναι μία άσκηση με πραξούλες. Προσεκτικά βήματα, σταθερά βήματα, έτσι. Έχουμε ακονίσει προηγούμενα, όπως λέει και έτσι, η λαϊκή ρίση, το πριόνι μας καλά, δηλαδή είμαστε έτοιμοι και κάνουμε τις πράξεις με σταθερότητα, για να το λύσουμε. Μια φορά και καλή. Ίσον θα γίνει. Α και β, ωραία. Με συγχωρείτε, α και β, μείον τώρα. Λοιπόν, για να κάνουμε κάποιες βελτιστοποιήσεις στον αριθμητή επί τόπου. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα δεν μας κάνει πόσο, 4 μείον α τετράγωνο. Έτσι ναι, διαφορά τετραγώνων. Πάει αυτό. Τώρα εδώ μέσα, τι φεύγει. Μείον αβ, ε. Δύο αβ, όχι. Το 2β δεν φεύγει, έτσι. Το 2β, εντάξει, πάει. Μάλλον η κατάσταση είναι πιο βελτιωμένη, για να την γράψουμε καλύτερα. Πώς θα γίνει, μείον. Το κλάσμα κάτω με παρομαστή, το 2 και α ή στο τετράγωνο και β ή στο τετράγωνο, τελείωσε, μπράβο. Τώρα θα έχουμε πάνω πραγματικό μέρος πόσο, 4, μείον α τετράγωνο, μείον β τετράγωνο, πολύ ωραία, και το γιώτα θα μας κάνει 2β και 2β, 4β, δηλαδή και γιώτα 4β. Ωραία. Δεν το γράφουμε αυτό σε έναν, σε πραγματικό και φανταστικό μέρος. Δεν θα είναι πραγματικό, θα είναι α, το πραγματικό, το α που είναι από εδώ, το βλέπετε, και αντίστοιχα το πραγματικό θα είναι μετά ο παρομαστής με τον αριθμητή που βλέπετε εδώ πάνω, χωρίς το γιώτα, που είναι αυτή η παράσταση. Άρα θα γίνει πως θα γίνει α, και επειδή έχει και μείον πάνω, έτσι, αυτό εδώ πέρα θα γίνει πάνω συν, θα το λέγαμε, α τετράγωνο πάνω και β τετράγωνο πάνω, έτσι, μείον 4 προς τον παρομαστή που είναι το 2 και α και όλο στο τετράγωνο και β στο τετράγωνο. Ωραία. Και το φανταστικό μέρος που θα είναι τώρα. Συν γι, ωραία. Φανταστικό έχω τώρα που έχω. Για να το υπογραμμίσω. Έχω, εδώ έχω φανταστικό και έχω και αυτό εδώ πέρα με τον παρομαστή. Α, ωραία. Για να το γράψω εδώ πέρα υπέροχα. Το γράψω και με το χρώμα αυτό. Θα γίνει πόσο, γιώτα, και βγαίνει και το β εκείνος παράγοντας, δηλαδή γιώτα επί β, έτσι, και μέσα θα είναι παρένθεση, ένα θα μείνει από εδώ, το πρώτο, και από εδώ θα μείνει 4 προς τον παρομαστή, συν 4 προς, ο παρομαστής που είναι, ο α και 2 και όλο στο τετράγωνο,
και β στο τετράγωνο, έτσι. Ε? Και για να πούμε τώρα το σημαντικό μετά, αφού φτάσαμε εδώ πέρα, δηλαδή αφού φτάσαμε στο σημείο μισθή, να γράψουμε, να εκφράσουμε το μηγαδικό αριθμό Z1-Z2 σαν ένα πραγματικό μέρος, το βλέπετε εδώ, αυτό εδώ, και ένα φανταστικό μέρος, αυτό εδώ, βλέπετε όλο. Τι μου λέει όμως, η διαφορά λέει Z1-Z2, για να το σημειώσω πάνω εδώ πάνω, τι μου λέει, είναι πραγματικός. Άρα τι σημαίνει ότι το φανταστικό μέρος της διαφοράς αυτής το ΙΜ του Z1-Z2, πώς θα μας κάνει, το 0. Άρα τι θα πρέπει, όλη αυτή η παράσταση να είναι το 0. Μείον 4, πού να έχει εδώ μείον 4, δώσε αυτό, δώσε. Ναι και μείον 4, σωστό. Έχει δίκιο ο καλός φίλος ο Βασίλης εδώ που λέει, κοίταξε, εδώ το μείον που είχαμε απ' έξω εδώ, αυτό το πάνω, το βλέπετε εδώ, έτσι. Αυτό το μείον εδώ πέρα, ωραία. Μας διέφυγε, έτσι, και μας έκανε εδώ πέρα το κάνε εσύ. Ωραία, θα μου πείτε, θα έβρισκε το αποτέλεσμα και σε αυτό που θα θέλαμε, έτσι, μετά παρακάτω. Αλλά προσοχή να μην φτάσουμε στα διέξοδο. Επίσης εδώ πέρα τι άλλο έχουμε. Μας έχει δώσει, τι μας έχει δώσει, ότι το β λέει διάφορο του μηδενός, έτσι. Άρα εδώ κάτω, εγώ που θέλω αυτό να γίνει 0, έτσι να έχω το φανταστικό μέρος, τι θα πρέπει, για να γίνει αυτό 0, οπωσδήποτε πρέπει να μηδενιστεί αυτό το κινόμενο. Μα το β δεν μηδενίζει, είναι διάφορο του μηδενός. Άρα θα πρέπει να μηδενιστεί αυτό εδώ. Για να πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια, στον επόμενο πίνακα θα λέγαμε καλύτερα, έτσι. Και να πάρουμε εμείς. Έτσι. Ωραία. Μισό λεπτό. Να σβήσουμε αυτά που έχουμε πάνω. Και να πούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, είπαμε η διαφορά μας εδώ πέρα, η Z1-Z2 θέλουμε να δει να ανήκει στο R, είναι πραγματικός αριθμός, έτσι. Άρα, πού καταλήγαμε, τι συμπέρασμα βγάζαμε. Βγάζαμε ότι θα πρέπει το, για να δούμε το κάτω, νάτο, το 1-4 προς α και β στο τετράγωνο το 0. Α, ωραία. Δηλαδή βγάζαμε το 1 και μείον, σωστό αυτό, έτσι, 1-4 προς α, ναι, μπράβο, και β τετράγωνο. Προσέξτε, προσέχω καλά τις αντιγραφές στις εξετάσεις, δηλαδή ό,τι μεταφέρω από τη μια κολλά στην άλλη, από το πρόχειρο στο καθαρό και πάει λέγοντας. Ίσουμε το 0. Έτσι, ωραία. Εντάξει. Προσέξτε, σας βάζουμε σε μια παρατήρηση. Δεν θέμα τι λάθος κάνουμε, κατά πόσο ανοίγει η σκέψη μας για να προετοιμαστούμε ως οι αθλητές που θα δώσουμε τον αγώνα μας. Προσέξτε, χωρίς άγχος, ε. Λοιπόν, πού καταλήγουμε το περισσότερο, μηδέν. Άρα, άμα εδώ κάνουμε απαλήθεια αρμαστών, σας κάτι θα έχουμε. Η ποσότητα που βλέπετε κάτω, ποια ποσότητα, αυτή εδώ πέρα ολόκληρη. Αυτή εδώ πέρα η ποσότητα τι είναι, είναι διάφορη μηδέν ως τους άλλους. Εντάξει. Οπότε από εδώ που καταλήγουμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τι, α και 2 και όλο στο τετράγωνο και β στο τετράγωνο ίσως με το 4 θα λέγαμε. Νάτι. Έτσι μια σχέση σχετικά κομψή και εύληπτη. Αυτή τη σχέση εδώ την κρατάμε, τη βάζουμε σε ένα κουτάκι, έτσι, τη βάζουμε σε ένα κουτάκι και ερχόμαστε τώρα να δούμε τι ζητάμε από την άσκηση εμείς, τι θέλουμε να συμπροχωρήσουμε. Λέει, να δείξουμε ότι η διαφορά μας κάνει ένα. Οπότε εμείς πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε προκειμένου ότι αυτή εδώ την παράσταση που βλέπετε εδώ πάνω, αυτή εδώ, να την βγάλουμε, δηλαδή το πραγματικό μέρος το βγάλουμε στην ουσία πόσο είσαι με το ένα. Ωραία. Οπότε για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε εμείς. Βασίλη, το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Το γράφουμε εμείς. Δηλαδή εμείς που είχαμε καταλήξει, ότι Z1-Z2, εφόσον βγάζαμε το φανταστικό μέρος το 0, έτσι. Ωραία. Θα είναι ίσον πόσο με α και α τετράγωνο μείον 4 α και 2 τετράγωνο, έτσι, και β τετράγωνο. Ε, η αποτέλεση είναι αυτό, είναι βασικά, ναι, έχει ποτέ άλλο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εμείς τώρα από όλα αυτά εδώ πέρα τι γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε το εξής, ότι θα είναι α, σωστά, συν. Ωραία. Για να το κάνουμε λίγο πιο κομψά. Εδώ πέρα θα γίνει α τετράγωνο και β τετράγωνο, σωστά, μείον 4 και κάτω μας κάνει πόσο, ο παραμασίσαφος μας κάνει 4 προς 4.
Εντάξει. Οπότε αν τα κάνουμε εδώ πέρα αυτά ομόνιμα, τι θα προκύψει? Θα προκύψει το εξής. Ίσον αυτό να είναι με κλάσμα, κάτω το τεσσαράκι, σωστά, και πάνω. Ας θα γράψω μια όμορφη σειρά με τετράγωνα. Α τετράγωνο και Β τετράγωνο και 4α μείον 4. Για να δω, αυτός ο αριθμητής με βάση αυτή το πράγμα τη σχέση που έχω αποδείξει εδώ πάνω, την προηγούμενη, έχει κάποια σχέση? Για να κάνω τα τετράγωνα. Αυτό θα μου δώσει α τετράγωνο σίγουρα. Ωραία. Θα μου δώσει επίσης τι? Και Β τετράγωνο σίγουρα, τα γράφω έτσι πιο κομψά. Θα μου δώσει και 4α. Σωστά το είπα, συγγνώμη. Και 4α. Σωστά. Και τι άλλο θα μου δώσει? Θα μου δώσει και ένα 4. Και 4. Ίσον με το 4. Σωστά. Για να δω. Εδώ φυσικά αυτά τα 4 εδώ φεύγουν. Οπότε τι προκύπτει? Για να δούμε τι προκύπτει. Προκύπτει το εξής, ότι η παράσταση α τετράγωνο και β τετράγωνο και 4α είναι το 0. Α τετράγωνο και β τετράγωνο και 4 είναι το 0. Ωραία. Άρα αφού θέλω η παράσταση είναι το 0, έτσι. Τι μένει? Μένει μείον 4 προς 4. Άρα η διαφορά εδώ πέρα, η Z1 μείον Z2, έτσι. Πόσο μας κάνει? Μείον 1. Για να δούμε, είμαστε σωστοί ή είμαστε λάθος. Εντάξει. Θέλει 1. Κατά συνέπεια μας διέφυγε ένα πρόσημο, Βασίλη. Ποιο είναι το πρόσημο μας διέφυγε, έτσι? Μας κάνει μείον 4, μείον συν α τετράγωνο και β τετράγωνο όπως αυτό, ωραία. Για να δούμε πέρα που φεύγει το πρόσημο, στις πράξεις. Οπότε έχει κάνει λάθος, έτσι. Και όπως λέει και ο Βασίλης εδώ, οι διάφοροι και τα λοιπά. Προσέξτε, είδατε, εάν δηλαδή κάνουμε ένα λάθος το οποίο προέρχεται, αν θέλετε, από την εκφώνηση, δηλαδή αν αυτό εδώ πέρα είναι λάθος το μείον και είναι μείον 1, ή με λίγα λόγια να σου το πω διαφορετικά, αν τις εξετάσεις δεν προσέξουμε το ζητούμενο, η ταλαιπωρία μας είναι μέγιστη. Και ας δούμε εδώ πέρα όλο αυτό που συνέβη, αυτό που παρουσιάσαμε, σαν τι, σαν ένα μάθημα προσοχής στα δεδομένα και στην σωστή εξέλιξη, δηλαδή στην εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας να κάνουμε σωστά τις πράξεις.